Έχετε ακουστά για το. Πώς λέγεται? GDPR. Ποια είναι η άποψή σας πάνω στο θέμα? Πιστεύετε ότι το μέλλον θα είναι πιο δύσκολο? Πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι δυσίων. Ο κορίτσια θα ξέρουν τα πάντα για μας. Ήδη τα ξέρουν βασικά. Τι τους νοιάζουν? Τους νοιάζουν γιατί είναι οι καταναλωτικές μας συνήθειες. Αν ξέρουν ότι εσύ βάζεις όλη μέρα το ανοίξει σου μανό, θα σου πουλάνε διαφήμιση μανό. Άμα ξέρουν ότι εσύ αλλάζει τους γκόμενους σαν το τέτοιο, σου ξέρουν. Από χθες όλοι μιλάνε για το GDPR. Ξέρεις τι είναι? Όχι. Όχι. Θα σε γελάσω. Ξέρεις ότι παραβιάζεται εδώ και πολύ καιρό το GDPR σου? Όχι. GDPR. Τι εδώ? Εδώ και καιρό παραβιάζεται το GDPR σου. Και το δικό μου. Το δικό σου, τι, το δικό μου μόνο. Δεν κατάλαβα. Ξέρεις ότι τόσο καιρό παραβιάζεται το GDPR σου? Το δικό μου. Το δικό σου. Ποιος το παραβιάζει? Ού, πολύ. Το Facebook, το Instagram, όλα τα e-shops που έχεις πατήσει τόσο καιρό παραβιάζουν το GDPR σου. Δικό μου? Ναι. Για πες. Το Google αυτές. Α, αυτό με τα email που... Ποια email? Καλά το πας, πλησιάζεις. Από τις εταιρείες. Είναι με τα πνευματικά δικαιώματα νομίζω. Όχι. Όχι. Με την πολιτική απορρίτου. Σωστό. Ναι. Κοινωνικό ρόλο σου κιόλας, μπράβο. Τι θα πει αυτό ακριβώς, λοιπόν, δηλαδή? Είναι οι γενικοί κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων μας. Mm-hmm. Από χθες υποχρεωτικά έχει αλλάξει αυτό. Αν ανοίξει τα mail σου, σου έχουν έρθει ειδοποιητήρια από. Ναι, άμα θέλω να συνεχίζω να βλέπω. Ακριβώς αυτό. Από χθες υποχρεωτικά έχει αλλάξει αυτό. Αν δεν το κάνεις, διαγράφεται τα δεδομένα σου από τις εταιρείες που το στείλανε. Πιστεύεις ότι τα χρησιμοποιούν οι εταιρείες για δικό του σκοπό, κερδοσκοπικό? Μπορεί γενικά, πολλά διάφορα. Δεν σε πολύ νοιάζει βέβαια. Κοίτα, μου το βγάζει και εγώ πατάω το χ και προχωράω. Εσύ πατάς το χ, αλλά τα έχεις δώσει πιο πριν. Α, ναι. Ναι, τα έχουν. Πώς νιώθεις που τόσο καιρό χρησιμοποιούνται για λάθος σκοπό τα δεδομένα μας? Σε τρομάζει όλο αυτό, σε απασχολεί καταρχήν? Μπορεί να μην σε νοιάζει. Έχω πάντα τα μικρό σοκ, γιατί πρώτη φορά δεν ακούω αυτό το πράγμα. Θες να κάτσεις λίγο, να μην μου λίγο θυμίσεις. Σε τρομάζει όλο αυτό με τα προσωπικά δεδομένα? Όχι. Όχι, γιατί, όχι, γιατί ας πούμε... Εντάξει, το ότι έκανα like κάπου, τι πάει να πει? Ναι, μπορώ, το like σου. Τι τους νοιάζει, όχι, είναι τι τους νοιάζει, τι θα το χρησιμοποιήσουν. Κοίτα, πιστεύω ότι τώρα άμα κάτσει κάποιος να ασχοληθεί με την πάρτι μου, που δεν είμαι τίποτα πάνω σε εδώ. Δεν είμαι... Πώς δεν είσαι τίποτα, μετρητές, καταναλωτής, δεν αγοράζω και πολλά. Δεν... Α, ωραία. Δεν κάνω, οπότε και να ασχοληθεί κάποιος μαζί μου δεν έχει κάτι να κερδίσει. Άρα δεν σε πολύ απασχολεί. Όχι. Δεν ασχολούμαι πλέον με το Facebook, είναι η αλήθεια. Δεν ασχολείσαι, το έχεις κόψει. Αλλά το Instagram το έχω λιώσει. Το έχεις λιώσει, οπότε όλοι ξέρουμε τι κάνεις. Ωραία. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Σε τρομάζει όλη η κατάσταση? Ναι, με τρομάζει όλη η κατάσταση, γιατί δεν ξέρεις μέχρι που μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Πολύ ωραία. Εν μέρη όμως. Εν μέρη. Γιατί απ' την άλλη το δεχόμαστε κι εμείς, έτσι. Δηλαδή. Σωστό, πολύ σωστό. Μας το λένε συνέχεια. Όχι πάντα, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχουν και κρίσιμοι τρόποι να το πάρουν. Εν μέρη. Ποια είναι αυτή η μέρη πια? Όλο αυτό που έγινε με το Facebook, το σκάνδαλο, σε επηρέασε καθόλου? Είδες λίγο αλλιώς τα πράγματα? Τι σκάνδαλο? Τα προσωπικά μας δεδομένα είχαν διάρρευση. Τα ξέρανε αρκετές εταιρείες. Είχαν δοθεί από το Facebook το ίδιο. Καλά, εντάξει, είναι ανάλογα και το τι ανεβάζει. Όλο αυτό που έγινε με το Facebook δεν σας ταραχούνισε καθόλου? Ναι. Πολύ, το βλέπω. Έχετε ταραχθεί, μέρες έχετε να κοιμηθείτε. Εμείς ασχολούμαστε με το Instagram, κυρίως. Το Instagram ανοίξει στο Facebook. Ακολουθεί τους ίδιους κανόνες, οπότε μπάτσει και από εκεί. Εσύ τίποτα, δεν σε απασχολεί? Όχι. Τι απασχολεί τα. Έτσι κι αλλιώς μας παρακολουθούν. Από πού? Ψεκάζουν. Ψεκάζουν. Ναι. Λες πως, έχεις κάποιες ενδείξεις? Ξέρεις κανένα ψεκασμένο? Όλοι μας. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια περίοδος που πραγματικά θα ξέρουν τα πάντα για τον καθένα. Σε τρομάζει το μέλλον? Πιστεύεις θα είναι χειρότερη κατάσταση ή ναι, καλύτερη? Χειρότερη. Θα ξέρουν περισσότερα πράγματα για μας. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια περίοδος που πραγματικά θα ξέρουν τα πάντα για τον καθένα. Και πώς σου φαίνεται αυτό, σε τρομάζει? Ναι, ελπίζω να μην ζω εκείνη τη χρονιά. Εντάξει, έγινε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. We want no war. Stop making weapons. You understand what I'm saying? يوم من الأيام ما فيه غاديش موت ما بينش بالربات سبرك برك نجي ونتا وسطهم تبوم بوم.